Τη μεγάλη κούρσα της 200 μέτρων με τον Κώστα Κεντέρη, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Για τη μεγάλη κούρσα της βραδιάς, τη μεγάλη κούρσα που παίρνει μέρος ο Κώστας Κεντέρης στην πρώτη του εμφάνιση φέτος στα 200 μέτρα στην Ελλάδα, επί ελληνικού εδάφους. Η πρώτη του γενικός ήταν περασμένη Κυριακή στην Φλωρεντία, όπου κέρδισε με 20-37 την πρώτη θέση στο ευρωπαϊκό κύπελλο του Τούρνο Τζαμπ με 20-37, μια από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Και έχουμε λοιπόν στο ένα τον Τζότσεφ Μπάτακτον από το Καμερούν. Αυτός είναι ο Στέφαν Μπάκλαν, ένας από τους καλύτερους δρομείς στα 200 μέτρων, έκτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο έργο του 2001. Εδώ ο Έλληνας Παναγιώτης Σαρής με 20-81 φέτος, 20-48 από πέρυσι το ατομικό του ρεκόρ. Ο Σαρής που ήταν τρίτος στα 200 στην Τινησία, στους μεσογειακούς αγώνες. Εδώ ο Μάρλον Ντέβονιτς από το Κόβεντρι, ο Βρετανός, όγδος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Έντμοντον, είναι και αυτό στην πλάτη του Κεντέρη. Ήταν τρίτος επίσης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο το 2002. Και εδώ ο Κώστας Κεντέρης, ίσως ο Γιονίκης παγκόσμιος φιλανθής, πρωταθλητής Ευρώπης, ο μοναδικός αθλητής στον κόσμο που έχει πετύχει αυτό το τριπλό θρίαμβο. Έρχεται φέτος με 20-37 καλύτερη επίδοση, 19-85 θυμίζουμε το ρεκόρ που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι η 12η επίδοση όλων των εποχών, η δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ευρώπη πίσω από το 19-72 του μυθικού Μενέα. Με το 107 ο Ντέζι Αλιού κέρδισε πριν από λίγο τα 100 μέτρα. Εδώ ο Μπέιν Τσέιμερς μετά τα 100 θα τρέξει και στα 200, 20-27 το ατομικό του ρεκόρ, 21-20 φέτος. Και εδώ ο Μάρσιν Ούρμπας, ο Πολωνός, ο μοναδικός λευκός μαζί με τον Κεντέρη, εν ενεργεία λευκή ευρωπαίος αθλητής, που έχουν κατέβει κάτω από τα 20 δευτερόλεπτα. Θυμίζουμε ο άλλος είναι ο Μενέα και βέβαια και ο Τζον Ρίτζης, ο Βρετανός, ο οποίος έχει αποσυρθεί όπως και ο Μενέα. Έχουμε λοιπόν ο Τζον Ρίτζης, βέβαια ήταν μαύρος, οι υπόλοιποι τρεις λευκοί. Έχουμε λοιπόν στο 1 τον Μπάτακτον, στο 2 τον Μπάκλαν, στο 3 τον Σαρή, στο 4 τον Ντέβονι, στο 5 τον Κεντέρη, στο 6 τον Αλίου, στο 7 τον Τζέιμπερς και στον 8 τον Μάρσιν Ούρμπας. Ούρμπας 1998 το 1999 το είχε πετύχει στον ημιτελικό των 200 μέτρων στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σεβίλης, όταν είχε πάρει την 5η θέση. Τα βλέμματα λοιπόν στραμμένα στο 5 και από εκεί και πέρα στο 8 στον Ούρμπας, στο 6 στον Αλίου, αλλά και στον Ντέβονις και στον Τζέιμπερς. Έφυγα λοιπόν έγκυρα, έχουμε λοιπόν πολύ δυνατά να φεύγει ο Αλίου, ενώ εγκατέλειψε ο Τζέιμπερς. Και τώρα είναι η ώρα για να ανέβει ο Κεντέρης, ο Κεντέρης που πιάνει τον Αλίου και ξεκίνεται μόνος πρώτος για να κόψει πρώτος το βήμα. Κεντέρης, από και πέρα τον κυνηγάει ο Μπάκλαν, Κεντέρης, Μπάκλαν, Κεντέρης, ο Κεντέρης περνάει πρώτος. Με 20-30 ο Κώστας Κεντέρης κερδίζει αυτή την κούρσα, όπου στα τελευταία μέτρα πιέστηκε από τον Μπάκλαν. Μια κούρσα που για άλλη μια φορά ο Κώστας Κεντέρης αναδείχθηκε νικητής. Και ακόμη συνεχόμενη νίκη για τον Κώστα Κεντέρη μετά το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μετά το ευρωπαϊκό κύπελο στο Πρίο Τζάνι. Η πρώτη τελευταία του κούρσα πριν από την Φλωρεντία ήταν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Μόναχο, δεν είχε πάρει την πρώτη θέση. Πρώτος την Κυριακή στο ευρωπαϊκό κύπελο ο Κεντέρης, που μπαίνει πρώτος μετά την τροφή, οδηγεί την κούρσα, ενώ ανεβαίνει από το 2 πολύ δυνατά ο Στέφαν Μπάκλαν, αλλά ο Κεντέρης θα κρατήσει και θα πάρει την πρώτη θέση παρά την πίεση του Μπάκλαντ αλλά και του Αλίου που έρχεται από το 6. Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Ντέβονις, έχουμε τον Σαρή, έχουμε τον Μπάτακτον αλλά και τον Μάρσιν Ούρμπας. Κεντέρης λοιπόν και Μπάκλαντ δώσαν τη μάχη με τελικό νικητή τον Έλληνα πρωταθλητή με χρόνο 20-30, είναι ο ανεπίσημος χρόνος. Σε λίγο θα έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Ο Κώστας Κεντέρης που χειροκροτείται θερμά από το κοινό που έμεινε μέχρι αυτή την ώρα 11 παρά 5 σχεδόν για να τον χειροκροτήσει. Τα 200 μέτρα ήταν το τελευταίο δρομικό αγώνισμα του προγράμματος, αλλά έχουμε τη μάχη που συνεχίζεται τόσο στο επικοντό όσο και στο μήκος των ανδρών, που είμαστε ακόμα στην πέμπτη προσπάθεια. Και για άλλη μια φορά ο Κεντέρης και από δεξιά ο Μάρλον Ντέβονις, ο Βρετανός Κώστας Κεντέρης λοιπόν με 20-30 νικητής, όπως και πριν από δύο χρόνια στα τσικλητήρια, όταν εδώ ο Κώστας που υποκλίνεται στο κοινό, που πραγματικά σήμερα υποστήριξε θερμά όλους τους αθλητές
σε μια ξεχωριστή βραδιά που επιφύλαξε σπουδαίες αναμετρήσεις και μια από τις μεγαλύτερες θεραπείες που εξελίσσεται ακόμα στο μήκος με τον String Fellow στην πέμπτη του προσπάθεια. String Fellow πάνω από τα 8 μέτρα, String Fellow που είναι στην τρίτη θέση με 8 και 25. 8 και 28 διορθώνω, 8-44.